The issue that comes and must come above all others is safety. In Greece, we have suffered an unbearable tragedy. The Tembi rail accident in February 23 should not have happened. Such an accident should never happen again anywhere in Europe. So safety will be my number one priority. And I will be strict with all member states because we have common rules and tools to prevent such accidents today. But they are not always respected or deployed. And this is unacceptable. And I will work to change this with you. You said that safety is very important to you. Unfortunately, late or non-application of EU standards can cost lives, as we have seen for the horrifying railway accident of Tempi in Greece. This horror could have been avoided, providing EU regulation if it had been properly applied. The lesson of this catastrophe still needs to be learned in order to avoid the same fatal mistakes. Here again, EU law should apply and provide that the inquiry is made by a full independent body and in full transparency, which is still not the case in whole EU. And that worries me a lot. I couldn't agree more with you. And I say this because, as I stated in my opening speech, I witnessed the tragedy that we had in Greece. So safety, rest assured, will be my number one priority. Exactly because I am coming from Greece and we suffered from this tragedy. So the first thing I will do is engage with member states. Make sure that they understand the rules, that they implement the European rules, that they enable systems like the ERTMS, with which we can avoid all the accidents that have happened these last years all across the European continent. Rail safety, for me, is a top priority. Στην Ελλάδα, το τραγικό δυστύχημα το σιδηροδρομικό στα Τέμπη αποκάλυψε σοβαρά κενά στην ασφάλεια των ελληνικών σιδηροδρόμων, τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται. Λίγους μήνες αργότερα, ο ΕΡΑ συνέταξε ένα αναλυτικό πόρισμα προς την Κομισιόν σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και φέρεται να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν σημαντικές παραβάσεις της ελληνικής κυβέρνησης στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε ότι το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο θα εξοπλιστεί άμεσα με σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και δεσμεύεστε ότι αν εκλεγείτε επίτροπος θα δημοσιοποιήσετε και θα υιοθετήσετε το πόρισμα του ΕΡΑ επιπλέον, εάν επιβεβαιωθούν οι παραβιάσεις θα ασκήσετε το θεσμικό σας καθήκον όπως απαιτεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία κινώντας τις διαδικασίες επί παραβάση? Κυρία Κουντουρά, το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ. 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Και βέβαια για μένα το ζήτημα αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο. Γιατί μπορεί το ατύχημα να μην έγινε στην περιφερειά μου, μπορεί να μην είχα καμία απολύτως αρμοδιότητα στη διαχείριση της τραγωδίας αυτής. Ωστόσο οι περισσότεροι συμπολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους επέστρεφαν στη Θεσσαλονίκη από τις διακοπές τους, κυρίως νέα παιδιά. Μόνο εγώ γνωρίζω 3 οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους. Η προσωπική μου γραμματέας έχασε πολύ στενή συγγενή της και έζησε αυτό το δράμα από κοντά καθημερινά. Θέλω λοιπόν, κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής ΤΡΑΝ και εκλεκτά μέλη της Επιτροπής, να σας διαβεβαιώσω, όπως και όλους τους συγγενείς των θυμάτων, ότι δεν θα διστάσω ούτε μία στιγμή, αφού πρώτα ενημερωθώ όταν αναλάβω
επίσημα τα καθήκοντά μου και λάβω μια πλήρη ενημέρωση για το θέμα, δεν θα διστάσω ούτε μία στιγμή να πράξω ακριβώς όσα προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και δεν πρόκειται να παρεκκλίνω καθόλου από τις ενέργειες και τις διαδικασίες που προβλέπονται. Αυτό θέλω να είναι ξεκάθαρο. Και προσέξτε, είπα στην αρχή, στην ομιλία μου, ότι η ασφάλεια είναι η κορυφαία μου προτεραιότητα. Και το εννοώ. Και να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα είμαι αυστηρός με όλα τα κράτη-μέλη και φυσικά με την Ελλάδα, προκειμένου να υλοποιήσουν τα έργα που απαιτούνται για να αποτρέψουμε ανάλογα δυστυχήματα στο μέλλον. Παρακαλώ, υπάρχει μία συνάδελφος, μία κυρία, διαμοιράσει χαρτιά στη συνεδρίαση. Διακόπτεται την συνεδρίασή μας. Παρακαλώ, σταματήστε. Απαγορεύεται αυτό που κάνετε. Διακόπτεται τη συνεδρίαση. Mr. Schneider, from the S&D, you have the floor. I have one question. As you mentioned, the taxation issue, there is also a necessity of the revision of Excuse me. I interrupt the meeting. Παρακαλώ να σταματήσει αυτό το οποίο γίνεται. Παρακαλώ. Να σταματήσει αυτό που γίνεται. Σεβαστείτε τη συνεδρίασή μας, παρακαλώ, είστε συνάδελφος. Να αποχωρήσετε από την αίθουσα. Τώρα. Δεν θέλω. Υποβάλλει, δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Τώρα, παρακαλώ. Παρακαλώ, συνοδεύστε την κυρία έξω. Παρακαλώ. Please. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Ντροπή. Διακόπτετε. Παρακαλώ να περάσει η κυρία συνάδελφος έξω. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τι περιμένετε για να επιβάλλετε την τάξη, παρακαλώ, υπεύθυνη. Mr. Schneider, excuse me, you have the floor, sir.